Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Ηγετών. Ο Πρωθυπουργό θα θέσει στο τραπέζι την πρότασή του για ενιαίο πιστοποιητικό εμβολιασμού που θα διευκολύνει μετακινήσει και τουρισμό. Ποιοι ηγέτε το αποδέχονται και ποιοι όχι, θα μα πει τώρα ο Πέτρο Μποτσαράκο. Έχει τη στήριξη τη Προέδρου τη Κομισιόν, του Προεδρεύοντο Πορτογάλου αλλά και του Ισπανού και του Μαλτέζου Πρωθυπουργού, καθώ και τη Διεθνού Ένωση Αερομεταφορών. Απέναντι είναι περισσότερο ο Μακρόν και λιγότερο ο Ιταλό Κόντε. Η Μέρκελ έχει το μυαλό τη σε νέου περιορισμού, ενώ διαφωνεί και ο Ρουμάνο Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη εξήγησε την πρότασή του με άρθρο σε βελγική και γερμανική ιστοσελίδα και στην τηλεδιάσκεψη θα τονίσει ότι το πιστοποιητικό δεν είναι διαβατήριο, δεν δημιουργεί περιορισμού, αλλά περιορίζει τα τεστ και την καραντίνα, δημιουργώντα μια λωρίδα ταχεία κυκλοφορία στι μετακινήσει. Ο Πρωθυπουργό θα υιοθετήσει το πιστοποιητικό και σε διμερεί συμφωνίε με τρίτες χώρε. Ενώ απόψε θα ζητήσει ταχύτερη έγκριση του εμβολίου τη Άστρα και πίεση στη Φάιζερ να παραδώσει έγκαιρα τα εμβόλια που έχει συμφωνήσει. Ήδη η Γερμανία αρνείται αυτό το πιστοποιητικό. Να σε ευχαριστήσω, Πέτρο.